Λοιπόν, κύριε Μαυρωτά, μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου σας, του κύριου Θοδωράκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν είδαμε κάποια οξύτητα αντιπολιτευτική. Ναι. Γέφυρας επιχειρείτε να ρίξετε μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά, ο Σταύρος Θεοδωράκης αυτό που είπε είναι ότι στη συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά σε κάποια πράγματα συμφωνήσανε, σε κάποια διαφωνήσανε. Σε αυτά που συμφωνήσανε είναι λίγο πολύ γνωστά η διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος πρέπει να προχωρήσει, το θέμα του εκλογικού νόμου, το ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα ουσιαστικά συνένεσης και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να τολμήσουν να συνεννοηθούν ο Αντώνης Σαμαράς με τον Αλέξη Τσίπρα και να περάσουμε επιτέλους από την εποχή των συγκρούσεων, στην εποχή των συνεννοήσεων και των συνθέσεων, όχι αναγκαστικά να συμφωνήσουμε, αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα να μπουν στο τραπέζι και να συζητηθούν. Και αυτό νομίζουμε θα έκανε καλύτερο, θα έκανε ευρύτερα καλό στην εθνική προσπάθεια που γίνεται, γιατί αυτά που ακούμε για δημοσιονομικά κενά που υπάρχουν και τα λοιπά, όλα αυτά βασίζονται σε εκτιμήσεις για το μέλλον που κάνουν οι Ευρωπαίοι και εμείς. Όταν οι Ευρωπαίοι κάνουν εκτιμήσεις με βάση ένα περιβάλλον, ας το πούμε, αβεβαιότητος, το οποίο αυτό περιβάλλον αβεβαιότητος ουσιαστικά επιδεινώνεται από αυτή την τάση να μην μιλάει ουσιαστικά ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, αυτό που εμείς νομίζουμε ότι γίνεται είναι ότι τα κομματικά ακροατήρια και ο κομματικός σχεδιασμός ουσιαστικά δεν αφήνει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον πρωθυπουργό να συνομιλήσουν, γιατί ουσιαστικά αυτό το πράγμα θα επιδράσει στην πόλωση στην οποία θέλουν να επενδύσουν τα δύο κόμματα. Κύριε Μαυρωτά, τώρα ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε κάποιες μνημονιακές αποφάσεις. Άρα πώς να συζητήσει με την κυβέρνηση? Δεν νομίζω ότι είναι μόνο. Δηλαδή, σε μια συζήτηση που θα βγάλει την κομματική φανέλα και θα φορέσει την εθνική φανέλα, το οποίο πρέπει να κάνουν και οι δύο, δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτά τα θέματα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας εθνικός στόχος, μια εθνική προσπάθεια να βγεις από το μνημόνιο, μπορείς να βρεις και κάποιες κοινές ελάχιστες γραμμές, στις οποίες μπορείς να πατήσεις για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα, στα εσωτερικά, έχουμε τις δικές μας διαφορές. Αποκλείεται να μην υπάρχουν κοινά σημεία συνεννόησης. Ναι. Κύριε Μαυρωτά, για να καταλάβουμε τώρα, εσείς δεν θέλετε εκλογές την άνοιξη. Αυτό για ποιο λόγο? Για να συγκροτηθείτε καλύτερα, να ετοιμαστείτε καλύτερα, ή είναι θέματα τα οποία έχετε δει ότι δεν συμφέρουν να δει η χώρα σε εκλογές? Αν ήμασταν λίγο πιο πολύ opportunistές, θα θέλαμε τις εκλογές τώρα που έχουμε και καλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Θεωρούμε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν, έχουμε προσδιορίσει το διάστημα στο φθινόπωρο, τον Νοέμβριο του 2015, γιατί αυτή η Βουλή πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα τα οποία θα τα αφήσει πρίκα για την πολιτική ζωή του τόπου τα επόμενα χρόνια. Και αυτά τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι η διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος, η αλλαγή του εκλογικού νόμου, στην οποία συμφωνούν όλοι, σχεδόν όλοι. Όπως επίσης και το να. Και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και η πατριωτική, όπως λέμε, πρόταση για την διευθέτηση του χρέους.